Το ΚΚΕ, τηρώντας την προεκλογική του δέσμευση, αμέσως μετά τις εκλογές της 6ης του Μάη και όπως το είχε προαναγγείλει τότε, κατέθεσε πρόταση νόμου στη Βουλή με βασικό στόχο την κατάργηση των μνημονίων, των δανειακών συμβάσεων, του μεσοπρόθεσμου προγράμματος και των εφαρμοστικών νόμων που διέπουν αυτά. Η πρωτοβουλία αυτή του ΚΚΕ έχει ξεχωριστή σημασία για το λαό και το κίνημα, με το δεδομένο ότι είναι το μόνο κόμμα που έχει συνεπή θέση ενάντια στην κατάργηση των μνημονίων και των αντεργατικών νόμων που τα συνοδεύουν. Άλλα κόμματα, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ προεκλογικά δημαγωγούσε με τα μνημόνια, ζητώντας την ακύρωσή τους, μετά τις πρώτες εκλογές εγκατέλειψε ακόμα και φραστικά αυτή τη θέση και εντελώς ενδοτικά προσχώρησε στη λογική της επαναδιαπραγμάτευσης, θέση που την έχει υιοθετήσει η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και η Δημοκρατική Αριστερά. Από κοντά και ανεξάρτητοι Έλληνες, οι οποίοι ζητάνε νομική ακύρωση του μνημονίου και παραμονή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γεγονός που από την άλλη πόρτα οδηγεί κατευθείαν στην επαναδιαπραγμάτευση. Εδώ παραλείπουμε σκοπίμως στη Χρυσή Αυγή, γιατί για μας η αντίθεσή της έχει καθαρά δημαγωγικό χαρακτήρα για να καλύψει τον εγκληματικό της ρόλο στο κίνημα και στο λαό. Τώρα πλέον η επαναδιαπραγμάτευση έχει γίνει επιμήκυνση. Δηλαδή, αντί το μνημόνιο να εφαρμοστεί σε ένα χρόνο, συνοπτικά το λέμε εμείς, να εφαρμοστεί σε δύο. Όμως αυτό πάλι δεν αλλάζει τίποτα στην κατάσταση. Η όποια επαναδιαπραγμάτευση, όπως ακόμα και αν μετά από κάποια χρόνια οδηγήσει και σε ένα μαλάκωμα των μέτρων, κύρια σε ό,τι αφορά την ακραία φτώχεια, δεν πρόκειται να ανατρέψει, όπως δεν θα εμποδίσει και τη φτωχοποίηση ενός σημαντικού μέρους του λαού μας. Με την κατάθεση της πρότασης νόμου, το ΚΚΕ επιδιώκει παράλληλα και την ενημέρωση του λαού για τα πραγματικά κείμενα της δανειακής σύμβασης και των μνημονίων που ποτέ δεν ήταν ολοκληρωμένα στη Βουλή. Σε κάθε περίπτωση, η κατάργηση του μνημονίου σε συνδυασμό με τη μονομερή διαγραφή του χρέους και την αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να αποτελέσουν σήμερα πολιτικά αιτήματα, φρίκους για την ανάπτυξη ενός κινήματος επιθετικού Ρωμαλαίου που θα παλεύει για την υπεράσπιση των συμφερόντων των αυταπασχολούμενων, των εργαζομένων, των φτωχών αγροτών. Θεωρούμε ότι σήμερα οι εργαζόμενοι βεβαίως πρέπει να παλέψουν για τα πιο οξυμένα προβλήματά τους, άλλωστε αυτό κάνει το κίνημα χρόνια, ιεραρχεί στόχους προσπαθώντας κάτι να πετύχει. Όμως το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, τα κινήματα των αυτοαπασχολουμένων πρέπει ταυτόχρονα με αιτήματα και διεκδικήσεις που υπηρετούν τα άμεσα λαϊκά συμφέροντα να διατρανώσουν και την πολιτική τους τοποθέτηση ότι ο ελληνικός λαός, οι εργαζόμενοι, δεν δεσμεύονται πολιτικά, ηθικά και ιδεολογικά από μνημόνια και δανειακές συμβάσεις. Γιατί θα τους λένε αυτό ή το άλλο το προβλέπει το τάδε μνημόνιο. Τώρα, τι θα πετύχεις με όλα αυτά? Αυτό θα εξαρτηθεί από το επίπεδο της πάλης της οργάνωσης και της πολιτικής κατεύθυνσης του κινήματος. Άρα αυτό που έκανε το ΚΚΕ πρόσφατα στη Βουλή, εκτός των άλλων, έχει να κάνει και με το πολιτικό πλαίσιο των αγώνων. Ανεξάρτητα κάθε φορά τι διαπραγματεύεσαι και τι συγκεκριμένα αιτήματα βάζεις, αν μπορεί κάτι να καταφέρεις. Για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ένας τέτοιος αγώνας θα πρέπει να συνοδεύεται και με την πολιτική της γενικότερης ανατροπής. Να ζυμώνει το ζήτημα της λαϊκής εξουσίας σαν μοναδική και πραγματική διέξοδο απέναντι στην κρίση, πραγματικά αυτό που έχει ανάγκη ο λαός. Θα ήθελα, επειδή αναφερθήκατε στη θέση των κομμάτων απέναντι στο μνημόνιο, να σχολιάσετε και τους ισχυρισμούς του ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά τη δική σας στάση απέναντι στο μνημόνιο. Πάει πολύ ο ΣΥΡΙΖΑ που από την καταγγελία και κατάργηση πέρασε στην αδιαπραγμάτευση και τώρα βρίσκεται κάπου στην επιμήκυνση και μεταξύ επιμήκυνσης και θέση Ρακώη και Μότη να εγκαλεί το ΚΚΕ ότι δεν έχει σταθερή και συνεπή θέση για το μνημόνιο. Το ζήτημα όμως που ο ΣΥΡΙΖΑ αποφεύγει να απαντήσει
είναι πώς γίνεται να είσαι κατά των μνημονίων και υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την πρόταση νόμου που έχει θέσει τώρα το ΚΟΕ θα την ψηφίσει. Και εμείς τον ενταλούμε, όπως και τους ανεξάρτητους Έλληνες που έχουν δηλώσει ότι είναι κατά των μνημονίων, να το κάνουν. Τώρα τα όσα λέει για την κυβέρνηση που δεν έγινε και το χρεώνει, για την αριστερή κυβέρνηση που δεν έγινε και το χρεώνει αυτό στο ΚΟΕ, να του θυμίσουμε ότι με τα ίδια επιχειρήματα στρέφεται σε αυτόν η δημοκρατική αριστερά και κάτι τέτοια έλεγε παλιότερα το Πασόκ για το ΚΚΕ. Το ΚΚΕ μάχεται να οργανώσει λαϊκή πάλι για ανατροπή των μνημονίων και αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση με λαϊκή εξουσία. Σε αυτή τη βάση το ΚΚΕ έχει συγκεκριμένη θέση, όπως και την πρόταση που κατέθεσε στη Βουλή. Τώρα, αν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μύγες και μυγιάζεται, ιδού η Ρόδοτος είναι και το πείδημα. Ας καταψηφίσει το μνημόνιο.